σκεφτόταν είναι το θέμα του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και μέσα από αυτό το συνέδριο θα αναδειχθεί η χρήση των φυτών και των βοτάνων, καλλιεργήσιμων και αυτοφυών και βέβαια οι θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών και των βοτάνων θα αναδειχθούν, όπως και η αιματική εμπειρία όπως την κληρονομήσαμε από τους παλιούς. Θα αναδειχθούν βέβαια και τη χρήση των φυτών και των βοτάνων στην οικοτεχνία, στη γεωργία, στην βιομηχανία φαρμάκων, φυτών, φαρμάκων, καλλιτικών κλπ. Πιστεύω ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν. Μας το εγγυώνται οι πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που είναι από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας μας εδώ, οι ερευνητές και οι λαογράφοι, οι οποίοι δίνουν το ραντεβού τους κάθε δύο χρόνια αυτά τα συνέδρια όπου αναδεικνύονται θέματα της λαογραφίας και της ιστορίας του τόπου μας. Αυτά βέβαια όλα θα μπουν στα πρακτικά που εκδίδονται κάθε φορά και τα οποία θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές σαν ιστορικά ντοκουμέντα. Συνδιοργανώνεται βέβαια από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και αυτό είναι η εγγύηση γιατί έτσι θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα όλα αυτά. Το συνέδριο που οργανώνουμε φέτος, στο οποίο το Πανεπιστήμιο επιχειρεί να συνεργαστεί για μια ακόμη φορά με την τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της Περβούτσας, έχει ως θέμα που τα αρωματικά φυτά είναι ένα ενδιαφέρον και θα έλεγα προνομιακό πεδίο συνάντησης της επιστήμης των μελετητών του λαϊκού πολιτισμού, της ιατρικής και των διατροφικών και άλλων χρήσεων και κυρίως και ακόμη είναι ένα πεδίο όπου μπορεί πλέον να διερευνήσουμε τις δυνατότητες ώστε η τοπική κοινωνία να αξιοποιήσει αυτά τα αρωματικά φυτά και βότανα για να δημιουργήσει πυρήνες ανάπτυξης. Για μας στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας είναι μια ευτυχής συγκυρίας όταν συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες. Έχει μεταβεί στα φάρσαλα για εγγένεια ενός ιερού ναού που θα τηρηστούν αύριο και πόψη έπρεπε να τελέσει τον Εσπερινό. Με παρακάλεσε λοιπόν να τον εκπροσωπήσω απόψε σε αυτή την ωραία εκδήλωση και να μεταφέρω τις θερμές ευχές και ευλογίες, να συζητηθώ κι εγώ συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό που με την παρουσία τους οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου